Μου στείλε ένα δάσα, μου λέει, θέλω να κάνεις κάτι δύσκολο. Αυτό είπα όντως. Πήγαινε στο στήθο. Δεν είναι, το ξέρω για να το πω. Challenge accepted. I mean... Καλησπέρα, αγαπημένο μου YouTube. Τι μου κάνετε, πώς είστε, βρισκόμαστε για πρώτη φορά στο Get Up Studio για μάθημα χορού. Για σήμερα πρέπει να φέρω μία iconic φίλη μου. Δεν μπορούσα απλά να έρθει όποιος και όποιος στο πρώτο μου μάθημα χορού. Give it up for Natasha K. Hey! Let's go! Hey! Hey! Τι κάνεις, αγάπη, καλώς όρισες. Ευχαριστώ. No, your first one. Ναι, το πρώτο μου είναι και μου κάνεις ποδαρικό. I'm so excited. Θα το κάνω και εδώ. Σε φέρα σε ένα που τα dance skills είναι εδώ. Οκ, okay, we'll είσαι see. Έτοιμη. Εγώ πανέτοιμη είμαι. Let's go. Σου ταιριάζει, νομίζω, έφτιαξα αυτή τη χορογραφία για να βάλω εσένα πάνω. Ξεκινάμε δεξί χέρι. Mm-hmm. And it goes down. Τι ώρα κλείνουμε το δεξί πόδι. Daddy, daddy. Daddy, daddy, if you wanna drop. Ναι. Ναι. Drop. Boom. Πήγαινε στο στήθος. Έξω στήθος. Boom, boom. Bam, bam. Ναι. Οκ, εντάξει. Boom. Τάρα, πάπα. Boom, daddy, daddy. Μικρά πλοία. Τάρα, τάρα. Ναι, αλλά I like how you do this. Thank you. Thank you. Θα το κάνουμε. Seven, και... daddy, daddy. If you wanna drop the attic, give me ooh, give boom, boom. Thank yes, you. Okay, 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 okay. Five, six, seven, get. Daddy, daddy, if you wanna drop the attic, give me ooh, boom, boom. Είναι boom, boom, boom. Okay, got it. That's musicula. Yes. I think you got it. Five, six, seven, eight. Hey, you're yeah. Standing on Rodeo. Tap το κολλήμα. Okay. Για να πάμε right. Ναι. Do I do it? I don't know if push. I do it. Do I do το κάνεις εσύ, από σένα το έχω δει. Okay. Είμαι εδώ, you wanna go and push it up. Άρα ένα έτσι. Ναι. Boom. It's like bump, bump. Push it up. Oh, okay. Ωραία, I get it. Άρα το and you spend on Rodeo. I'm spending on Rodeo. Το performance σου on TV. Να σπάνε τρίχιασα. The breath of spring. Your skin is soft like summer rain. And I cannot compete with you, Jolie. Είμαι εγώ με τα παραδοσιακά. Βγαίνω, I have a lot of skins. Είναι Νατάσα με παραδοσιακά. Νατάσα, the performer. Η Νατάσα. And I can do. Η Νατάσα. Yes, και έχω και το... Η Νατάσα με τα παραδοσιακά. It's like, έλα. Like πώς και έγινε αυτό το flip? Καλά, δεν ήταν flip. Βασικά, λόγω του ότι έχω πάει στο μουσικό σχολείο και έχω κάνει λίγο απ' όλα, έτσι κι αλλιώς. Έχω ψάλει και σε εκκλησία, έχω τραγουδήσει και στο Μέγαρο, like, all of it. Θέλει να μην έχεις φωνή, κυρίες και κύριοι. Εντάξει, ναι. Είναι υποχρεωτικό μάθημα πρώτον, δηλαδή όλοι το περνάγαμε, αλλά θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να ξέρεις όλα τα είδη μουσική. Μου αρέσει πάρα πολύ το ότι έχω και άλλες πτυχές στη μουσική και ήθελα να κάνω και αυτό. Έχω και ένα σχήμα το οποίο τραγουδάμε μόνο παραδοσιακά από όλο τον κόσμο και ελληνικά και αφρικάνικα και γαλλικά και αναγεννησιακά. Και... And that is the last one. Last time. It's an A game. Oh, no! Stop it! Νομίζω είσαι έτοιμη για να χορεύσεις πάνω σε μια πίστα φέτος. Well, I don't know. We'll see. They don't know. Ah, okay. They don't know. Δεν είπαμε... Δεν έχουμε πει τα βασικά όμως. Τι? Τόση ώρα πριν. Ότι σε ξέρω το 2019 είχαμε κάνει μαζί τη χορογραφία. Το Bunda. Το Bunda για το ΆΚΑ. Για την ήθη στο ΆΚΑ. Ήταν η πρώτη μου ήθη τότε. Και θυμάσαι ότι σε πήγα σπίτι μετά την πρόβα. Το θυμάμαι και αυτό. Thank you so much. Και ήταν η μόνη που έρχονταν πρόβες έξτρα. That was me. Έξτρα. Όλο. Όχι, ήθελα να το πω την πρώτη φορά που συνεργάστηκα με τον Αγγελίο. Είχαμε, we had the spark. Αλλά και τότε είχαμε κάνει πολύ διαφορετικό. Το Bunda που ήταν από το πρώτο μου κομμάτι ήταν λίγο πιο... Τουπουντούπου, 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 δεν ήταν πιο αισθησιακό.
Αλλά φυσικά και χαίρομαι πάρα πολύ που ξανασυνεργαζόμαστε το 2022. Παναγία μου. Και έχουμε και 23, 24, 25. Βεβαίως, we got a lot of years. Και καλή αρχή να σου πω και από εδώ, χαίρομαι πάρα πολύ. Και είναι υπέροχος ο χώρος και όλα τα καλύτερα έχουμε. Ευχαριστώ, baby. Of course. Έχει LED, οπότε he won my heart. He did. Πώς νιώθεις που είσαι η πρώτη iconic καλεσμένη και ένα μάθημα χώρου? So happy! Χαίρομαι που σου έκανα πάρα πολύ το ποδαρικό. Νιώθω την ενέργεια σου, βγήκες και γέμισε όλο το στούριο. I'm so happy, αλήθεια. Και είχα, καλά, είχα δει λίγο από το Instagram και ήθελα να έρθω να δω. Είναι πολύ μεγαλύτερο από ό,τι περίμενα. Καλά, εγώ έχω δει και αυτά που δεν έχετε δει ακόμα. Κάτι booth μου είπε εδώ, κάτι αυτά. I'm not saying anything. Ναι, είναι πάρα πολύ ωραίο και έχει πάρα πολύ ωραία προοπτική, γιατί ακόμα είμαστε στις αρχές. Ανυπομονώ να ξανα έρθω για να το δω. Ήθελα να έρθω να του κάνω έκπληξη, by the way, αλλά με πρόλαβε. Αλήθεια, το βλέπω και λέω, είχα μπει μέσα στο πρόγραμμα και έψαχνα πότε έχει παραθυράκι για μάθημα. Και λέω, θα έρθω και θα του φέρω γλυκά. Και ξαφνικά μου στέλνει και μου λέει, θες να... Και λέω, γαμώ το. Μετά από 10 μήνες ξαναεπέστρεψε στο YouTube. Είναι 10. Τα μέτρησες. Where have you been all my life? Well, I moved out, μετακόμισα σε δικό μου σπίτι και ήταν λίγο το process. Thank you! Ήταν λίγο. Όχι ταλαιπωρία. Εντάξει, ταλαιπωρία δεν ήταν ιδιαίτερα. Ήταν fun, ήταν creative, ήθελα και την ενέργεια. Είχα θέμα με το ίντερνετ, δεν είχα ίντερνετ για 8 μήνες. Πήρα το χρόνο μου. Εντάξει, με βοήθησε πάρα πολύ να δω όντως πώς θέλω. Είχα φτάσει σε ένα σημείο στο οποίο ήθελα να το εξελίξω, να κάνω κάτι άλλο. Ήμουν λίγο στάσιμη με μένα. Και ήθελα να πάρω το χρόνο μου να σκεφτώ. Τα βάλα κάτω, πήρα εξοπλισμό και ξανάρθα. Είμαι πάρα πολύ happy. Θέλω να μου πεις τι να περιμένουμε από την Νατάσα. Από την Νατάσα στο YouTube εννοείται. Δεν ξέχασα ούτε έβγαλα τη σειρά που είχα εδώ και τόσο καιρό, το My Dearest Diary. Θα σου πω εγώ το πρόβλημα που αντιμετωπίζω και θα το δείτε και στην πορεία του βίντεο, δεν είναι κάτι. Είναι μια σειρά η οποία την αγαπώ πάρα πολύ. Βέβαια, τώρα αυτή τη στιγμή έχω κι άλλο ένα project στο κανάλι, το Room 65, που είναι διασκευές από κομμάτια. Έχω αρχίσει με δικά μου, μπορεί να κάνω κι άλλα που είναι πιο ηλεκτρονικά. Ήχος και πιο τέκνο, πιο house, μου αρέσει πάρα πολύ αυτό. Και θέλω να κάνω και κάτι άλλο, ακόμα, το οποίο... Δεν είναι το ξέρω για να το πω. Okay. Αγαπημένη σου πλατφόρμα. Αγαπημένη μου πλατφόρμα. I like all of them. All of them. Για διαφορετικούς λόγους, σου πω, το YouTube, εντάξει, it's my mother platform. Αλλά το Instagram μου αρέσει πάρα πολύ, επειδή αγαπώ πολύ τη φωτογραφία, αγαπώ το creative, μου αρέσει πάρα πολύ να φτιάχνω concepts κλπ. Και το TikTok μου αρέσει γιατί είναι πάλι δημιουργία περιεχομένου, ξέρω εγώ, βίντεο, αλλά είναι πολύ πιο γρήγορο όλο. Δεν χρειάζεται να κάνεις 5 ώρες μοντάζ και... Οπότε, επειδή είναι λίγο παραπλήσιο το YouTube, σε κάποια πλαίσια, σε πιο κοντό, αυτό. Ναι, δεν θέλω να πω ένα. Μ' αρέσουν όλα. Από την Natasha K, τι να περιμένουμε? Την Natasha K, she's φέτος. Coming! She, yes! Θα είμαι... Θα έχω... λοιπόν, φέτος δεν μπορώ να πω ακόμα. Εντάξει, σε λίγο καιρό θα μάθετε. Θα είμαστε σε μαζί πάλι. Πέρσι ήμουν στο box με τις μέλησες, την Ντάμτα και το Young. Φέτος θα είμαστε... Πάλι κάπου εκεί κοντά. Είμαι πάρα πολύ excited για αυτό που έρχεται και ανυπομονώ και σίγουρα θα δείτε και backstage και θα σας πάρω και μαζί. Εγώ ανυπομονώ. Και τώρα... Α, θα ανέβασα τον Νατάσα. Well, να έρθεις να το δεις, να μου κάνεις 2 and a 3. 5, 6, 7, το μέτρημα. Πάρω... έτσι. Rapid fire questions λέγεται το παιχνίδι. Αγαπημένο ποτό. Κρασί. Δεν πίνω. Αγαπημένο αριθμό. Πρώτο πράγμα που κάνει να ξυπνά. Σκέφτηκα ότι απλά καθαρίζω, ρε παιδιά, πλέον. It's like, I don't even have time for myself. Welcome to the adult life. I know. Όταν καταλαβαίνει that you're an adult, όταν παίρνει πράγματα για το σπίτι, όταν βγαίνει έξω. Μεγαλύτερο φόβο. Μεγαλύτερο φόβο. Ουφ. I don't know, τελευταία τα escape room με ηθοποιούς οι οποίοι που έχει τρέξιμο. Τι συμβουλή θα δίνεις στο μικρότερο σε αυτό? Ότι άμα το θέλεις πολύ θα το καταφέρεις όντως. Guilty pleasure. Oh my god, πιπεριές τουρσί. What? I mean, you meant food or tea, whatever. Πιπεριές τουρσί at 2 AM in the morning. Oh, that no. is the guilty pleasure. Αγαπημένο TV show. Shark Tank. Στο δίνω. Αύριο σου λένε ότι μπορείς να πας όπου θες στον κόσμο να μείνεις. Πού πας? Λονδίνο. Yeah. She said it. I did. Mm-hmm. Πάντα το λέω, εντάξει, μου αρέσει πάρα πολύ καιρό στο Λονδίνο. Παρόλο που είναι. Όχι, για κάποιο. Αυτό ο καιρό makes me happy. Να ξυπνάω και να βάζω σήμερα.
Θα βάλει το κεράκι μου, το black velour. Of course. Το φέρω εδώ. Και το συγκεκριμένο, that's my favorite one, το Better Than Sex. Είναι... Πήγαινε. Είναι όντως, να πάτε να τα τσεκάρετε αυτά τα κεριά της. Δεν σας ξέρετε ότι εγώ έχω βγάλει τα ονόματα. You did it! Ναι. She didn't tell me, μου έφερε απλά... Καλά, η Mrs. Velour ήρθε στο σπίτι μου μαζί με όλο το packaging εκεί, προσωπική παράδοση και αυτά, λέω τι άλλο θα... και αυτό εδώ είναι... Είναι better than sex. Ναι, it is, γιατί νομίζω απλά, λες, θέλω επιδόρπιο. Εντάξει, χόρτωσα. That's it. Τέλεια, ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες. Ευχαριστώ. Παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο μας σήμερα με την αγαπημένη μου Natasha Kay. Αν σας άρεσε το επεισόδιο, θέλω να μου κάνετε ένα like, comment, subscribe και εννοείται να μην ξεχάσετε... Το notification button. Ναι, το καμπανελί το λέμε εμείς. Το καμπανελί, είναι μάνα μου. Πατήστε το εντούτο. Ραντεβού είναι επόμενη εβδομάδα. Φιλάκια.